κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Η οικολογική αφύπνιση είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας. Ένα στοίχημα που το Best στο κλίμα επιχείρησε να κερδίσει, δίνοντας στους τηλεθεατές πάνω απ' όλα τροφή για σκέψη. Για μας και ελπίζουμε και για σας, ο στόχος της πρώτης σεζόν επιτεύχθηκε. Μάθαμε πολλά για τη σχέση μας με τη φύση, δώσαμε απαντήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για τον πλανήτη μας μέσα από το ίδιο μας το σπίτι, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια και χρήματα. Πόσο εύκολο είναι να μπούμε στο κλίμα? Μπορούν όλοι να σεβαστούν το περιβάλλον? Και το κυριότερο, πόσο αποφασισμένοι είμαστε να ζήσουμε οικολογικά. Χαίρετε, είμαι ο Πέτρος Κουμπλής και φέτος στο Best στο κλίμα θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να πείσουμε και τους πιο δύσπιστους, αν υπάρχουν, πως η οικολογική αντιμετώπιση πολλών τομέων της καθημερινότητάς μας μπορεί να μας εξοικονομήσει χρήματα. Πολλά περισσότερα χρήματα από όσα φανταζόμαστε. Υπάρχει και μια ηθική ικανοποίηση, σεβόμενοι το περιβάλλον είναι σαν να σεβόμαστε το σπίτι μας. Λάθος, το περιβάλλον είναι το σπίτι μας. Μπήκατε στο κλίμα. Δείτε σήμερα. Μια διπλοκατοικία 80 τετραγωνικών στον Βραχάμι αλλάζει ενεργειακή κατηγορία και τρόπο θέρμανσης. Ο Γιώργος, η Έφη και ο μικρός Δημήτρης μαθαίνουν από τον Πέτρο Κουμπλή για τα οικολογικά παιχνίδια και να ανακυκλώνουν σωστά συσκευές και συσκευασίες. Ο ενεργειακός επιθεωρητής τους λέει τι πρέπει να κάνουν για να αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο ενεργειακά το σπίτι τους και εμείς μιλάμε με τους υδροναύτες, μια μη κυβερνητική οργάνωση που καθαρίζει τους βυθούς και ταξιδεύουμε στον βραβευμένο Δήμο Δελφών για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι κάνουν εκεί για το περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε δει σπίτια να ξεφυτρώνουν δίπλα σε τεράστιους πυλώνες της ΔΕΗ, σαν νάνοι δίπλα σε γίγαντες, σχεδόν να κρύβονται από τη σκιά των μεταλλικών κατασκευών. Και λίγο πιο δίπλα, παιδιά να παίζουν ανέμελα και οικογένειες να ζουν, λες και η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δεν θα επηρεάσει την καθημερινότητά τους και δεν θα έχει μακροπρόθεσμα επιπτώσεις στην υγεία τους. Σαν να εθελοτυφλούν. Και αυτοί και οι υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους. Πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα Βρετανών επιστημόνων έδειξε πως τα παιδιά κάτω των 15 χρόνων που ζουν σε αποστάσεις μικρότερες των 200 μέτρων από γραμμές υψηλής τάσης παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν λευχαιμία κατά 68 με 69%. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και για τους ενήλικες να εμφανίσουν καρκίνο. Γι' αυτό λοιπόν η επιστημονική κοινότητα κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για να προστατεύσει τον άνθρωπο. Τι προτείνουν όμως οι επιστήμονες? Ας τα πούμε συνοπτικά. Να χαμηλώσουν ακόμη περισσότερο τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Να αυξηθούν οι επιτρεπόμενες αποστάσεις από γραμμές μεταφοράς υπερυψηλής τάσης από τα 30 στα 200 μέτρα. Να μειωθούν τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προκύπτει από γραμμές υπερυψηλής τάσης κατά 15 φορές. Και τέλος, να υπογειοποιηθούν οι γραμμές υπερυψηλής τάσης που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές. Το πρώτο σπίτι για τη φετινή σεζόν του Best στο κλίμα βρίσκεται στο Μπραχάμι και θα πάμε εκεί ο δικός. Πολύ άνετο αυτοκίνητο, ευρύχωρο για την κατηγορία του. Μια χαρά δεν πάει, αλλά προχωράει. 375 κυβικά, βγάζει 85 άλογα. Κατανάλωση 4,1 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ χαμηλή, είναι ό,τι πρέπει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ειδικό σύστημα, πατάς εδώ το κουμπί, το βλέπεις, το Eco Drive. Είναι ένα σύστημα το οποίο σου αναλύει πραγματικά την κατανάλωση καυσίμου στο δικό σου αυτοκίνητο. Έτσι, μπορείς εσύ, αν θέλεις, να έχεις έως και 15% που θέλεις πάρα πολύ, πίστεψέ με, έως και 15% οικονομία στο καύσιμο. Κάνοντας χρήση τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, ο νέος κινητήρας ενσωματώνει το επαναστατικό σύστημα Multi-Air σε συνδυασμό με ειδικά εξελιγμένη ρευστοδυναμική για βέλτιστη οικονομία καυσίμου. Παράλληλα, οι κινητήρες Twin Air εκπέμπουν 30% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα συγκριτικά με ένα συμβατικό κινητήρα ταυτόσιμης απόδοσης. Μόλις μας πιάσει φανάρι ή βρούμε ένα stop, θέλω να παρατηρήσεις κάτι.
Όπα. Να το. Τι έγινε. Έσβησε ο κινητήρας. Start and stop είναι ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά καταλαβαίνει το αυτοκίνητο αυτό, τι έχει σταματήσει. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει να καίει ο κινητήρας. Γιατί να καίσει κι άλλο κάψιμο. Σταμάτησες, συνέχεια μποτιλιαρίσματα μέσα στις πόλεις, επομένως κάνεις οικονομία. Είναι έξυπνο το start and stop γιατί είναι και οικονομικό, δεν καίς χωρίς λόγο καύσιμο, αλλά είναι και οικολογικό. Μειώνεις εκπομπές διοξείδιου του άνθρωπου. Προσμετράτε στα θετικά. Αυτό εδώ το αυτοκίνητο που βλέπετε έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Για μια φορά να μην πληρώσουμε κι εμείς κάτι. Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις. Καλά είσαι, ξύπνησε ο μικρός. Ναι, ναι, πάμε, πάμε, έλα πάμε. Ξεκινά αλλιώς η μέρα όταν συναντάς χαμογελαστούς ανθρώπους. Καλημέρα, Εύη. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό εδώ τον καναπέ κάθεται επίσης η αυτού εξοχώτης του σπιτιού, ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνεις. Καλά είσαι. Λοιπόν, για το σπίτι αυτό το συγκεκριμένο. Πόσο χρόνο είναι, πότε χτίστηκε. Το 1980 περίπου. 1980. Α, είναι πολλά τα χρόνια. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι. 86. Έχουμε πρόβλημα με τη μόνωση, δεν έχουμε μόνωση από πάνω. Είμαστε τελευταίος οροφός και πάνω είναι τα ράτσα, δεν έχει μόνωση. Τα αλουμίνια είναι παλιά το 1980 που φτιάχνεται το σπίτι. Οπότε έχουμε κάποιες διαρροές στην θέρμανση και στην ψήξη, βέβαια. Θερμικές απώλειες λοιπόν κρατάμε. Ναι. Βασική πηγή θέρμανσης είναι. Το καλοριφέρ και air condition αυτή τη στιγμή. Το καλοριφέρ, επομένως πετρέλαιο πάντοτε. Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Πόσο συναβάζεις. Όσο βάζουμε ακόμα. Όσο μπορούμε να βάζουμε. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα με πέρσι, η αλήθεια είναι. Κάτι έχουμε καταλάβει όλοι μας. Κάτι έχουμε καταλάβει. Γιώργο, βλέπω το τζάκι σας. Είναι μια μοντέρνα κατασκευή. Εδώ. Είναι ενεργειακό το τζάκι. Όχι, δεν είναι ενεργειακό, είναι απλό. Δεν θερμαίνει όλο το χώρο, ζεσταίνει λίγο μπροστά στο τζάκι και λίγο το σαλόνι, αλλά μπροστά μόνο εκεί. Επομένως δεν είναι αρκετό. Όχι, δεν είναι αρκετό. Δεν ζεσταίνουμε με το τζάκι, δηλαδή. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια με ένα πολύ μικρό παιδί να έχει οικολογικές συνήθειες όπως η ανακύκλωση, αλλά εγώ θα σας ρωτήσω. Έχουμε τέτοιες συνήθειες. Κάνουμε ανακύκλωση. Κάνουμε. Όχι συνέχεια και όχι στο μέγιστο, αλλά όσο μπορούμε προσπαθούμε. Οι άλλες μαμάδες σε καταλαβαίνουν. Τι τραβάς, αλλά είναι ευχάριστο. Βρισκόμαστε στο Μπραχάμι, όπου ο Πέτρος έχει ήδη γνωρίσει τον Γιώργο, την Έφη και τον μικρό Δημήτρη και έμαθε λεπτομέρειες για το σπίτι τους και τις οικολογικές τους συνήθειες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη μεγαλύτερη παρέμβαση που θα κάνουμε στο σπίτι τους. Τη μετατροπή του συμβατικού τους τζακιού σε ενεργειακό, που θα επαρκεί για τη θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού, σαν καλοριφέρ. Γιώργη, το παλιό τζάκι δεν εξυπηρετούσε. Όχι, το σπίτι. Καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλουμε κάτι καλό να μας λύσει τα χέρια επιγόντως. Γι' αυτό φωνάξαμε τον άνθρωπό μας. Τι θα κάνουμε εδώ, Σπύρο. Τι θα κάνουμε. Θέλουμε δραστικές λύσεις όμως εδώ, έτσι. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τζάκι μικρό, αλλά όχι μόνο σε μέγεθος και σε ισχύ, γιατί έχουμε ένα σπίτι 85 περίπου τετραγωνικών, το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει αυτό το τζάκι. Σύμφωνα τουλάχιστον και με τα λεγόμενα του Γιώργου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν, ξυλώνουμε το τζάκι μας και τοποθετούμε ένα άλλο ενεργειακό τζάκι, το οποίο θα ζεσταίνει νερό. Ένα τζάκι καλοριφέρ. Τζάκι καλοριφέρ, που σημαίνει ότι θα μας ζεσταίνει τα σώματα. Σαν να είχαμε λέβητα πετρελαίου. Επομένως, με ένα ενεργειακό τζάκι έχουμε πλήρες στο σπίτι, ζεστό. Τέλειο. Πόσες ώρες θέλεις, Σπύρο? Θα δείξει. Είναι δύσκολη δουλειά. Ευελπιστούμε όμως ότι και σήμερα θα έχουμε τελειώσει. Πρώτα όμως, πρέπει να προστατεύσουμε το σαλόνι της Έφης από τη σκόνη και τα μπάζα. Έχεις ξανακάνει δουλειές εδώ, εργασίες μες στο σπίτι και να έχει γίνει όλο αυτό, όλη αυτή η προεργασία? Όχι ποτέ. Όχι. Και μου κάνει εξαιρετική εντύπωση το όλο στήσιμο, το επαγγελματικό. Το έχουν δέσει τα πάντα να μην φύγει ούτε μισή σκόνη απ' έξω. Λοιπόν, αν σ' αρέσει, μπορεί να το αφήσουμε κιόλας έτσι. Θες να το αφήσουμε, μήπως σ' αρέσει αισθητικά. Είναι ιδιαίτερο κόνσεπτ. Κάτι ιδιαίτερο. We'll be right back.
πολλά παιχνίδια βλέπω εδώ, ε. Πολλά παιχνίδια. Εντάξει. Γονείς είμαστε. Προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν να τον ευχαριστήσουμε, να του πάρουμε διάφορα παιχνίδια. Εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Με τα παιδιά σήμερα, με τόσα πολλά παιχνίδια, ένα παιδί δυσκολεύεται πάρα πολύ να οικειοποιηθεί όλα αυτά. Ναι, έχει αμέτρητες επιλογές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Να πρωτοπαίξει. Οι προτιμήσεις των παιδιών σε σταθερή βάση και όχι για λίγες μέρες ή ώρες είναι ο καλύτερος οδηγός για το ποια παιχνίδια είναι τα πραγματικά αγαπημένα τους. Καλό είναι να επιλέγουμε τα παιχνίδια όχι με βάση το τι μας ζητάει το παιδί, αλλά με το ποια παιχνίδια πραγματικά παίζει στο σπίτι. Μερικές φορές μπορείτε απλά να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας. Τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν. Λίγα κουμπιά που μπορεί να έχουμε στο σπίτι. Κλείνουμε. Όμως δεν τελείωσε. Προσοχή, προσοχή. Εμείς παίρνουμε εδώ μία ταινία. Γύρω-γύρω, να μην μπορεί να αφαιρεθεί από ένα παιδί να το βάλει στο στόμα του. Έτοιμοι λοιπόν η αυτοσχέδια κουδουνίστρα μας. Και εμείς, όταν βαρεθούμε πια αυτό το παιχνίδι μετά από καιρό, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα το συγκεκριμένο πλαστικό μπουκάλι να το ανακυκλώσουμε. Συμφωνείς? Δικιά σου η κουδουνίστρα. Γεια να δούμε! Αποχαιρέτατε την τηλεόραση. Ήρθε η ώρα της. Νομίζω ότι σιγά σιγά. Εσύ είναι ένας άνθρωπος που βλέπει αρκετά τηλεόραση. Ναι, όντως, πάρα πολύ. Βλέπεις ταινίες. Ναι, μου αρέσει η τηλεόραση γενικά. Σου αρέσει. Επομένως, όχι πια εδώ. Γιατί η καταστάτρια έχει έρθει. Έχει φτάσει εδώ. Τη βλέπεις. Ανυπομονώ. Αν υπομονείς, πάρε εργαλείο. Καινούργια τηλεόραση. Πώς φαίνεται? Απίστευτη. Απίστευτη. Καταπληκτική εικόνα, οικολογική τηλεόραση. Τώρα, μερικά ακόμα πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζεις για αυτή την τηλεόραση. Έχει αισθητήρα. Ένα συγκεκριμένο αισθητήρα, ο οποίος εντοπίζει τα πρόσωπα εκείνων που παρακολουθούν τηλεόραση. Εσύ λοιπόν παρακολουθείς τηλεόραση και αρχίζουν και κλείνουν τα μάτια σου. Ανοιχνεύει λοιπόν η τηλεόραση και εσύ έχεις κοιμηθεί και κλείνει μόνη της. Και έτσι εξοικονομείς ενέργεια. Τώρα, για τα παιδιά. Πολύ σημαντικό. Ανοιχνεύει τα παιδικά πρόσωπα. Αν πλησιάσει λοιπόν ο Δημήτρης πάρα πολύ κοντά στην τηλεόραση, που δεν θέλεις με τίποτα τα παιδιά να πλησιάζουν πολύ κοντά στην τηλεόραση, στο ένα μέτρο, αυτόματα, όταν ανοιχνεύσει η τηλεόραση, παιδικό πρόσωπο, κλείνει. Λοιπόν, ξέρω ότι ασχολείσαι και με το διαδίκτυο. Έχεις πρόσβαση και μέσω της τηλεόρασής σου πια. Sky.gr, το πρώτο που βγαίνει, κατευθείαν. Θα ψάξουμε μετά να βρούμε και την εκπομπή. Εσύ αν θέλεις ή Εύη να ψάχνετε τραγούδια στο YouTube, οτιδήποτε να ακούτε, κατευθείαν μπαίνεις εδώ. Είναι Sony Internet TV. Βλέπεις εδώ βίντεο στο YouTube. Βλέπεις και καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται με την οικολογία. Ο Sting για παράδειγμα, που είναι πολύ γνωστός με τα δάση του Αμαζονίου. Άλλοι το κάνουν για δημόσιες σχέσεις. Άλλοι πραγματικά βοηθούν συνειδητά. Θες να δούμε ένα σχετικό βίντεο? Να δούμε ένα σχετικό βίντεο, για πάμε. Ο Sting ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν ενεργά με την προστασία του περιβάλλοντος, εστιάζοντας τις προσπάθειές του τα πρώτα χρόνια κυρίως στα τροπικά δάση και την ευρύτερη περιοχή του Αμαζονίου μέσω του ιδρύματος Rainforest Foundation. Δεν είναι όμως μόνο αυτός. Ο Richard Branson, ο γνωστός αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος, δεσμεύτηκε να δαπανίσει περίπου 3 δις ευρώ για 10 έτη για έρευνες σχετικά με τα βιοκαύσιμα. Ενώ ο Pierce Brosnan εστιάζει στην προστασία των υγροτόπων αλλά και των θαλάσσιων θηλαστικών, αφού πρωτοστατεί στη χρηματοδότηση ερευνών που μελετούν τις επιπτώσεις των σόναρ του ναυτικού στις φάλαινες. Όσο για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, προωθεί σε σταθερή βάση τα περιβαλλοντικά ζητήματα είτε μέσω του ιδρύματός του, είτε παρουσιάζοντας οικολογικά ντοκιμαντέρ αφύπνισης όπως η 11η ώρα, ενώ οδηγεί μόνο υβριδικό αυτοκίνητο. Και κάθε προσπάθεια που ξεκινά από άτομα υψηλής αναγνωρισιμότητας και δημοφιλίας είναι πιθανό να προσελκύσει και άλλους σε αυτές, έστω και για τους λάθος λόγους. Γιώργο, έφτασε η ώρα να δούμε τι θα κάνουμε την παλιά σου τηλεόραση. Γιατί έχουμε και ένα εκτυπωτή, όχι μόνο τηλεόραση. Πες ότι δεν βρισκόμασταν εμείς εδώ. Και δεν έμπαινες στο κλίμα σιγά σιγά. Τι θα έκανες με αυτές τις δύο συσκευές? Εγώ τώρα θα τις κατέβαζα κάτω στον κάδο απορριμμάτων
θα τις άφηνε απ' έξω και αυτοί που περνάνε τις μαζεύουν τις παλιές σκιές. Στα σκουπίδια δηλαδή. Στα σκουπίδια. Ναι. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνεις. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό ακριβώς που είπες. Περνάει κόσμος, περνάνε πλανόδι που έρχονται, που τους βλέπεις που περνάνε και παίρνουν τις ηλεκτρικές συσκευές. Θέλουν να πάρουν τα υλικά που υπάρχουν εδώ. Εδώ έχουμε γυαλί, έχουμε καλώδια, έχουμε όμως και μόλυβδο. Έχουμε υλικά που μπορεί να είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα αν δεν γίνει σωστή επεξεργασία, επιστημονική επεξεργασία. Εδώ στον Άγιο Δημήτριο Μπραχάμι, ξέρεις, κάνουν, ο Δήμος κάνει ανακύκλωση σκευών. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί με το, τόσο με αυτή την κατάσταση, οπότε δεν γνωρίζω αν κάνω. Ωραία, επειδή στη βράση κολλάει το σίδερο, θα τηλεφωνήσω στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο κύριος Ιράκος. Ναι, ναι. Κύριε Αντιδήμαρχε, μία ερώτηση. Θέλουμε να ανακυκλώσουμε μία παλιά τηλεόραση και έναν εκτυπωτή. Υπάρχουν κάποιο κοντέινερ που θα κάποιος πολίτης του Αγίου Δημητρίου θα μπορούσε να έρθει μόνος του να ρίξει συσκευές. Είχαμε μία αδυναμία σε αυτό. Είχε στηθεί ένα κοντέινερ στο παρελθόν στο Δήμο μας, αλλά ήταν σε χώρο τέτοιο που ήταν επισκέψιμος από τους ελεύθερους διαλογείς και δεν είχε κανένα νόημα. Δηλαδή η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Τέλος πάντων, που έχουμε την σύμβαση, έπαιρνε μόνο τα σκουπίδια. Να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθει να τις πάρει τις συσκευές. Αυτό θα το κάνουμε κάθε Παρασκευή, αλλά και σήμερα υπάρχει διαθέσιμο όχημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έγινε. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα. Το φορτηγάκι του Δήμου, πιστό στο ραντεβού του, δεν άργησε να φανεί και η παλιά τηλεόραση της οικογένειας πήρε το σωστό δρόμο για ανακύκλωση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι το περιεχόμενό της δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Οι εργασίες για το τζάκι συνεχίζονται με την ανέλκυση και την εγκατάσταση των σωληνών που θα μεταφέρουν τη θερμότητα σε όλα τα δωμάτια. Σε συνεργασία με την κασέτα που θα τοποθετηθεί στην παλιά εστία, το τζάκι θα έχει την ικανότητα με την ίδια ποσότητα ξύλου να αποδίδει πολύ μεγαλύτερο φορτίο θερμότητας, ικανό για να διατηρηθεί το σπίτι σε ιδανικές θερμοκρασίες. Σπύρο, σε ποια φάση βρισκόμαστε, γιατί γερανός? Γερανός. Πρέπει να περάσουμε σωλήνες από το τζάκι μέχρι τις κεντρικές παροχές των σωληνώσεων των σωμάτων, κοινώς τα κολεκτέρ. Για να μην περάσουμε σωλήνες μέσα από το σαλόνι, έχουμε εδώ τη δυνατότητα να τις περάσουμε εξωτερικά. Για λόγους αισθητικούς. Για λόγους αισθητικούς. Ανοίγει το κεφάλαιο ανακύκλωση. Εδώ, είσαι έτοιμη? Είμαι. Λοιπόν, πήρα 2-3 συσκευασίες από αυτές που έχεις εδώ στην κουζίνα, στο νοικοκυριό σου. Γιατί θα πρέπει να πούμε βασικά ποιες είναι αυτές οι συσκευασίες τις οποίες ανακυκλώνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ, αναψυκτικό, αλουμίνιο, το αλουμίνιο ανακυκλώνεται. Κάθε μέρα έχουμε το νου μας, μόλις πιούμε το αναψυκτικό, οτιδήποτε πιούμε, αλουμινένιο, μπαίνει κατευθείαν στην τσάντα. Χάρτινη συσκευασία, είχαμε καφέδες, το χαρτί, χαρτί οπωσδήποτε, στην τσάντα, κάθε μέρα. Μπορεί να σας φαίνεται βουνό σε κάποιους, αλλά δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε, είναι πάρα πολύ απλό. Μετά γίνονται μηχανικές οι κινήσεις. Mm-hmm. Γυαλί. Φυσικά και ανακυκλώνεται το γυαλί. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο κρασί εδώ. Επομένως, πηγαίνει κατευθείαν στην τσάντα μας και θα πάει μετά στο μπλε κάδο. Εδώ έχουμε αναψυκτικό, είναι πλαστικό το μπουκάλι. Είχε πορτοκαλάδα για το Δημήτρη. Πίνει, πίνει και ο Δημήτρης, ε. Πίνει. Πλαστικό μπουκάλι πηγαίνει οπωσδήποτε. Και ποιο άλλο υλικό μας έχει μείνει? Λευκοσίδηρος. Εδώ είχε γάλα ευαπορέ, κονσέρβες είναι ο λευκοσίδηρος, καμιά φορά τα κουτάκια του καφέ. Λευκοσίδηρος, επίσης για ανακύκλωση. Απλό, γρήγορο, εύκολο, πια μπαίνει στην καθημερινότητά μας και μπαίνουμε κι όλοι εμείς στο κλίμα. Και ως ενθύμιο αυτής της συνάντησης και συζήτησης για την ανακύκλωση, ορίστε ο μίνι μπλε κάδος για σένα. Μέσα έχει και οικολογικό μολύβι. Τέλεια. Έχει και γόμα. Ελπίζω να μην γράφεις και να μην σβήνεις μόνο λογαριασμούς. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε για ανακύκλωση, πάμε στον μπλεκάδο. Πάμε. Πάμε, έλα. Δεν πετάμε ποτέ σκουπίδια στους μπλεκάδους. Οι μπλεκάδοι αποτελούν την αφετηρία της διαδικασίας της ανακύκλωσης και αναγνωρίζονται από όλους μας ως τα σημεία ανακύκλωσης στη χώρα. Μην τα μετατρέπουμε λοιπόν από άγνοια ή απλά από τεμπελιά σε κάτι άλλο. Ας δούμε όμως τι έχει να μας πει η Βίκη Μανανά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.
Στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ανακύκλωσης και την ανάδειξή της ως μία από τις πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα των απορριμμάτων συσκευασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η εταιρεία μέσα από διάφορες στοχευμένες δράσεις. Μία από αυτές είναι και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης στα σχολεία αλλάζοντας συμπεριφορές, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για τα ωφέλη της ανακύκλωσης και να παροτρυνθούν να συμμετάσχουν ενεργά σε προγράμματα αντίστοιχα. Έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.300 εκπαιδευτικές παρουσιάσεις. 69.000 μαθητές περίπου έχουν ενημερωθεί για τη σημασία της ανακύκλωσης. 700 σχολεία συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μπλεκάδο μέσα στη σχολική κοινότητα. Σε όσα σχολεία υπάρχει αδυναμία πρόσβασης, εξυπηρετούνται από τον μπλεκάδο που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και με συνεργασία των Δήμων τους. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την παιδική έκδοση του εταιρικού μας βίντεο, το οποίο περιγράφει αναλυτικά όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης. Το έχουμε ανεβάσει τόσο στον ιστότοπο της εταιρείας μας, όσο και στο YouTube αλλά και στο Facebook, με σκοπό να έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο χώρος των κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών έχει να δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές μας, γιατί εξοικειώνονται με τα υλικά που χρησιμοποιούν την καθημερινότητά τους. Κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώνονται για το ποια υλικά δέχεται ο μπλεκάδος, πώς τα δέχεται, καθώς επίσης και για το ταξίδι των ανακυκλώσιμων υλικών από τον μπλεκάδο μέχρι να γίνουν νέα προϊόντα και να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό πάλι που τονίζουμε στους μικρούς επισκέπτες των κέντρων διαλογής μας είναι οι 5 βασικές συμβουλές που πρέπει να ακολουθούν. Και αυτές είναι: πρώτον, να διαχωρίζουν καθημερινά τα υλικά συσκευασίας τους από τα υπόλοιπα στο νοικοκυριό. Δεύτερον, αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. Τρίτον, διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια. Τέταρτον, ρίχνουμε χύμα τα υλικά συσκευασίας μας μέσα στους μπλεκάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες. Και πέμπτον, οι μπλεκάδοι είναι εκλεκτικοί, δεν συμπαθούν τα σκουπίδια, γι' αυτό δεν πετάμε κοινά σκουπίδια στους μπλεκάδους ανακύκλωσης. Ναι, είναι εμφανές πως από αυτό το σπίτι έχει περάσει το best, το κλίμα και τα αποτελέσματα. Καλό, Γιώργο. Πάρα πολύ καλό. Πολύ ζεστό θα λέγανε. Αμέσως, Σπύρο, ζέστανε αμέσως, έτσι. Αυτή τη στιγμή το τζάκι μας ζεσταίνει τα σώματα του σπιτιού μας. Δηλαδή, τη δουλειά που έκανε μέχρι σήμερα ο Λέβητας του πετρελαίου, την κάνει αυτή εδώ η συσκευή, αυτό το τζάκι. Το οποίο στην ουσία είναι ένας Λέβητας ξύλου. Λέβητας ξύλου. Αυτός ένας Λέβητας ξύλου, αυτό είναι οικολογικό, είναι και οικονομικό. Έτσι. Ναι, όντως. Το θέμα είναι. Είναι ασφαλές να συσκευάσουμε το σπίτι μας. Το πόσο ασφαλής είναι μια τέτοια συσκευή εξαρτάται κυρίως από το ίδιο το μηχάνημα. Το υδραυλικό kit, με απλά λόγια, όλο το σύστημα που χρειάζεται μια τέτοια συσκευή για να είναι ασφαλής, να έχει ασφαλιστικά, να κάνει εκτόνωση του νερού σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι προσαρμοσμένο από το εργοστάσιο που το παράγει. Έχουμε λοιπόν πιστοποιημένο προϊόν όσον αφορά και τα ασφαλιστικά του. Πώς ανοίγει αυτό, για δείξτε μου λίγο. Θα το περίμενε. Από εδώ ανοίγει, έτσι, μάλιστα. Αυτή τη ζέστη που νιώθουμε εδώ, την χάνουν τα σώματα. Όταν λειτουργεί κλειστό, δεν παίρνουμε τη ζέστη εδώ που στην ουσία είναι απώλεια, αλλά την παίρνει το νερό και κατά συνέπεια τα σώματα. Πώς τα καταφέρετε να τελειώσετε μόνο σε 12 ώρες? Πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η ίδια η συσκευή. Το τζάκι ήταν μονωμένο από το εργοστάσιο. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε πουθενά μονώσεις στην κατασκευή μας. Έχει το υδραυλικό kit, όπως είπαμε, επάνω, τοποθετημένο πάνω στο τζάκι, που αυτό σημαίνει ότι δεν έχασε χρόνο ο υδραυλικός για να κάνει αυτές τις δύσκολες και πολύπλοκες συνδεσμολογίες. Τώρα τι ξύλα να βάλουμε, τι προτείνεις? Τα καλύτερα ξύλα είναι δρύς, ελιά, οξιά και αποφεύγουμε διαροπάλου, τα κονοφόρα. Προτιμάμε κυρίως σκληρά ξύλα και χωρίς ρετσίνη.
Το ρετσίνι λοιπόν έχει κολλώδεις ουσίες, ο καπνός κολλάει στα τυχώματα των τζακιών με αποτέλεσμα να δημιουργεί ένα σωρό επιπλοκές. Ωραία! Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο το Σπύρο ή τα έχουμε όλα? Νομίζω τα έχουμε όλα. Τα έχουμε όλα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, έχουμε και τη ζέστη μας. Ναι. Ας το απολαύσουμε. Ας το απολαύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί Εύη και Γιώργο, ο άνθρωπος που κάθεται εδώ στον καναπέ σας φυσικά δεν είναι κάποιος άγνωστος, είναι ο Σπύρος Κατσαρός, ενεργειακός επιθεωρητής. Να σου πω την αλήθεια, Σπύρο, αυτό το επιθεωρητής μου ακούγεται λίγο φοβιστικό, εγώ φταίω. Δεν είναι καθόλου φοβιστικό. Ενεργειακός επιθεωρητής είναι ένας απλός μηχανικός, ναι, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει ως δουλειά του να προσδιορίσει την ενεργειακή ταυτότητα των κτηρίων. Σπύρο, τι καταφέραμε σήμερα σε αυτό εδώ το σπίτι? Θα δεχτώ μόνο καλά νέα, έτσι? Υπάρχουν καλά νέα σήμερα, όντως. Έγινε μια σημαντική ενεργειακή επέμβαση και τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά. Πετύχαμε μια εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό περίπου 20% και το σπίτι αναβαθμίστηκε ενεργειακά κατά μία κατηγορία. Δηλαδή από την τελευταία ενεργειακή κατηγορία που ήταν το σπίτι σας, πλέον είναι στην πρώτη τελευταία κατηγορία, τη Ζήτα. Στην κατηγορία Α. Ποιοι είναι? Η αλήθεια είναι ότι η Α κατηγορία είναι μια κατηγορία που δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Και αυτό διότι προϋποθέτουν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν ένα λίγο πιο αυξημένο κόστος. Σκεφτείτε ότι τα περισσότερα κτίρια, τα οποία έχουν κατασκευαστεί και τα τελευταία χρόνια, ανήκουν στην πλειονότητά τους στην γάμα ενεργειακή κατηγορία. Και τα καινούργια. Και τα καινούργια κτίρια. Και η βάση, ας το πούμε έτσι, η βάση, οι ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσμοθετηθεί πλέον για τις νέες κατασκευές ή για τις ριζικά ανακαινιζόμενες κατασκευές, είναι η β' ενεργειακή κατηγορία. Κτίρια σαν το δικό σας, παλαιά σπίτια, δεν είναι, θα έλεγα, είναι αντικονομικό να προσπαθήσουν να φτάσουν σε μια τέτοια ενεργειακή κατηγορία. Μπορούν όμως με σημαντικές παρεμβάσεις που δεν είναι αντιοικονομικές να προσεγγίσουν μια πολύ καλή ενεργειακή κατηγορία. Δύο πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι η θωράκιση του κελίφους του σπιτιού. Να μονωθεί εξωτερικά με θερμομονωτικό υλικό ικανοποιητικού πάχους τόσο στις τυχοποιίες όσο και στην οροφή. Και επιπλέον, από ό,τι είδα στα κουφώματα, έχει μπει κάποιο διπλό τζάμι τουλάχιστον, που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης με σύγχρονα κουφώματα, με ενεργειακούς ή αλοπίνακες που να μπορέσουν να θωρακίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις απώλειες από τα ανοίγματα που είναι πολύ σημαντικές. Αυτές είναι δύο πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που πραγματικά βελτιώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα του σπιτιού και την άνεση που μπορεί να δημιουργηθεί. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για τις γνώσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και αυτά τα δύο χαμογελαστά παιδιά που συναντήσαμε σήμερα εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την κάνω τη χειραψία την Εύη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας. Φέτος όμως, το Best of Klima θα κάνει ένα ταξίδι σε ολόκληρη την Ελλάδα για να εντοπίσει εκείνους τους δήμους που κάνουν σοβαρή δουλειά στο κεφάλαιο οικολογία. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Δήμο Δελφών. Ο Δήμος Δελφών βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κορυφαίος αηφόρος ελληνικός προορισμός για το 2011. Ο Δήμος Δελφών, με τη χάρμενα που υπέβαλε την υποψηφιότητα για την ανάπλαση του οικισμού των ταμπάκιδων της Χάρμενας, πήρε το πρώτο βραβείο. Η Χάρμενα είναι ένας ιδιαίτερος οικισμός της πόλης της Άνθησας, που έχει ιστορία περισσότερο από 400 χρόνια, όπου εκεί ανελιπώς εδώ και 400 χρόνια γίνεται κατεργασία του τράγιου δέρματος από τους βρυσοδέρψες, τους ταμπάκιδες που λέμε εδώ στην περιοχή. Βέβαια, πριν τον πόλεμο τα εργαστήρια αυτά ήταν πάρα πολλά, ήταν πάνω από 50, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την πανεπικράτηση του πλαστικού, η δουλειά έβαινε μειούμενη και σήμερα έχουν παραμείνει 3 επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί. Τι προσπάθησε να κάνει ο Δήμος εκεί? Ο Δήμος προσπάθησε αυτή τη δραστηριότητα και αυτόν τον οικισμό να τον αναδείξει με εναλλακτικό τρόπο. Αγόρασε 4 κτίρια από ιδιώτες εκεί,
και τα ανάπλασε με συγκεκριμένο σχέδιο, με χρηματοδότηση από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά, δηλαδή τα υλικά τα οποία είχαν τα κτίρια πριν, δηλαδή ομόπλυν τους κλπ, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου μπετόνι, άλλα μοντέρνα υλικά, αλουμίνιο κλπ. Και με σκοπό αυτό το οποίο φτιάξαμε, σε συνεργασία με τους υπάρχοντες ταμπάκιδες εκεί, να γίνει ένα ζωντανό θεματικό πάρκο που να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε στη Χάρμενα. Οι ταμπάκιδες οι οποίοι δραστηριοποιούνται εκεί υποστηρίζονται από εμάς με κάθε τρόπο, δηλαδή προσπαθούμε να τους διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε τη δραστηριότητα αυτή, γιατί αυτοί πλέον λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε εμπειρία σε αυτούς από την Ιταλία και την Ισπανία, που είναι οι κυρίαρχες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεργασία του δέρματος. Και γενικώς προσπαθούμε αυτή την περιοχή να την αναδείξουμε κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να προσφέρει στην πόλη της Άμβησας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή αυτά τα οποία μπορεί να προσφέρει συμπληρωματικά με το βασικό προϊόν το οποίο προσφέρει ο νομός μας, που είναι η Δελφή και το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Υπάρχει και ένα υπέροχο αρχαίο μονοπάτι, αυτό που ξεκινά από το αρχαίο εμπορικό λιμάνι της Κύρας και ακολουθεί τον αρχαίο δρόμο των προσκυνητών προς το μαντίο των Δελφών για να πάρουν τους χρησμούς από την Βυθία. Περνά από το κανάλι του Μόρνου, εν συνεχεία οδηγεί σε αρχαίο λιθόστρωτο και κλιμακωτό μονοπάτι και μετά από συνεχείς στροφές βγάζει στις ρίζες της πόλης των Δελφών. Εδώ στην Ελλάδα όλοι οι Έλληνες Έχουμε περάσει από πάνω από στάδια εκπαίδευσης από τα οποία περάσαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Δηλαδή προσπαθήσαμε από μια χώρα επίπεδου, ας πούμε, Αλβανίας, που είμαστε δεκαετία του 60, να φτάσουμε σε μια χώρα επίπεδου Γαλλίας του 2000, με αποτέλεσμα να προσπεράσουμε στάδια εκπαίδευσης τα οποία οι άλλοι λαοί της Ευρώπης τα περάσανε σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και εκπαιδεύτηκαν σε αυτό. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε, κάποιοι από εμάς δεν ξέρουν ότι δεν πρέπει, ας πούμε, όταν κινούνται με το αυτοκίνητο να πετάνε πράγματα έξω από το αυτοκίνητό τους στον δρόμο. Και αυτό το κάνουν πολλοί Έλληνες δυστυχώς ακόμα. Πιστεύω όμως ότι όσο περνάει ο καιρός, αποκτούμε σιγά σιγά την παιδεία η οποία απαιτείται προκειμένου να λειτουργούμε οικολογικά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Έχουν αφοσιωθεί ολοκληρωτικά και συνειδητά στην οικολογία. Σήμερα σας παρουσιάζουμε την ιστορία των υδροναυτών, μια ομάδα ανθρώπων που κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τους ελληνικούς βυθούς καθαρούς. Αυτές είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2010 από ανθρώπους που γνωρίζονταν πολλά χρόνια μέσω δράσεων που πραγματοποιούνταν στο βυθό της θάλασσας και έχουν ως στόχο την διάδοση της αυτόνομης κατάδυσης, που είναι η κύρια δραστηριότητά τους, και φυσικά την υποστήριξη δράσεων που έχουν να κάνουν με την απορρίπανση του περιβάλλοντος. Φροντίζουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που εντοπίζουμε κατά την επιφάνεια. Θέλουμε αυτά που βλέπουμε εμείς, τις εικόνες που βλέπουμε εμείς, τα σκουπίδια, όλα αυτά, να τα δώσουμε στον κόσμο που δεν έχει τη δυνατότητα να καταδεθεί, να δει τι συμβαίνει, να ευαισθητοποιηθεί και να φωνάξει μαζί μας προκειμένου να έρθει κάποια λύση στο πρόβλημα της μόλυνσης της θάλασσας. Οι δράσεις που αφορούν τον καθαρισμό των βυθών λέγονται φωνή βυθού και, όπως ακριβώς λέει το όνομά τους, έχουν στόχο να φέρουν τη φωνή του βυθού στην επιφάνεια. Ο βυθός, επειδή δεν έχει φωνή να μιλήσει, μπορεί όμως πολύ ωραία να μεταφέρει την κραυγή του μέσω από όλα αυτά τα πράγματα που συγκεντρώνουμε από τις δράσεις μας, τα οποία έρχονται και αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Έχουμε εντοπίσει κατά καιρούς από ηλεκτρικές συσκευές, από πλήρες οικιακό σετ, ας πούμε, μέχρι ραπτομηχανές, μέχρι καροτσάκια σούπερ μάρκετ, μέχρι αυτοκίνητα και μηχανάκια. Πραγματικά δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία και πολλές φορές φροντίζουμε να αναδεικνύουμε τα περισσότερο εντυπωσιακά συσσαγωγικά αντικείμενα για να αναδείξουμε και το μέγεθος του προβλήματος. Στο σύνολο σχεδόν των δράσεων ζητάμε την συμπαράσταση των τοπικών αρχών, γιατί τόσοι άλλους οι δράσεις προϋποθέτουν για κάποια συνεργασία. Το ένα κομμάτι
των δράσεων έχει να κάνει με την ανέλκυση των αντικειμένων από τον βυθό. Αυτό είναι το κομμάτι που αναλαμβάνουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα αντικείμενα αυτά πρέπει να βγουν στην επιφάνεια και πρέπει να καταλήξουν στα τελικά σημεία, στις χωματερές ή στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων της οργάνωσής μας, έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 20 δράσεις το 2011, έχει θέσει πολύ ψηλούς στόχους και για το 2012. Ο κόσμος που παρακολουθεί τις δράσεις μας πάρα πολλές φορές εντυπωσιάζεται και προσπαθεί να βρει τρόπους να μας βοηθήσει. Κατά καιρούς επιλέγουμε ως τόπους δράσης κάποιες πολυσύχναστες παραλίες, στις οποίες οι λιόμενοι έχουν την δυνατότητα να θαυμάσουν σε εισαγωγικά όλα αυτά που συγκεντρώνονται. Κάνουμε μια υποτύπου έκθεση των αντικειμένων που συγκεντρώνουμε και πρέπει να σας πω ότι εντυπωσιάζουν. Αυτό οδηγεί τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν να θέλουν να έρθουν πιο κοντά στην οργάνωσή μας και να βοηθήσουν. Στη μάχη για το περιβάλλον δεν υπάρχουν πολυτέλειες να αρνηθούμε βοήθεια. Οπότε θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Κάτι πολύ ουσιαστικό που πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι τα αντικείμενα που ρίχνουμε μέσα, οτιδήποτε ρίχνουμε στη θάλασσα και πιστεύουμε ότι ρίχνοντας το εκεί θα πάψει να υπάρχει γιατί δεν φαίνεται, πολύ απλά, με απλά λόγια, θα καταλήξει στο πιάτο μας. Είναι τέτοια η αλυσίδα της ζωής στη θάλασσα που οτιδήποτε ρίχνουμε εκεί φροντίζει να μας το επιστρέφει αργότερα. Μέσω της τροφικής αλυσίδας λοιπόν θα επιστρέψει στο πιάτο μας ή στο πιάτο του παιδιού μας. Κάτι που δεν είναι τόσο καλό και ίσως είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να αλλάξουμε νοοτροπία. Να πάψουμε να θεωρούμε την θάλασσα ως μια απέραντη χωματερή και να σκεφτούμε λίγο περισσότερο και την ίδια μας την υγεία. Μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα 100 μέλη. Υπάρχουν λοιπόν 100 άνθρωποι που έχουν επιστρέψει στο όραμά μας, έχουν έρθει κοντά, δεν είναι όλοι αυτοδίτες, αλλά όλοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις δράσεις μας. Έχουμε πολλές γυναίκες ανάμεσα στους εθελοντές μας, αποδεικνύουμε ότι η κατάδυση δεν είναι αντρικό σπορ, αποκλειστικά, και έχουμε την χαρά να έχουμε πολύ μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά πολύ νέους στην ψυχή. Οι δροναύτες έχουν δύο παράρτηματα στην Ελλάδα. Εκτός από τη βάση της οργάνωσής μας που είναι στην Αθήνα, έχουμε ένα παράρτημα στην Κρήτη και ένα παράρτημα στην Ηλία. Οι εθελοντές που είναι εγγεγραμμένοι στην οργάνωσή μας είναι από όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά έχουμε βρεθεί πολλές φορές προεκκλήξεων όταν σε μία δράση κάποιοι ταξιδεύουν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συμμετέχουν και να προσφέρουν για αυτόν τον τρόπο. Το μήνυμα που θα θέλαμε να δώσουμε είναι να προσέξουμε λίγο περισσότερο τη θάλασσα. Όχι μόνο γιατί είναι πηγή ζωής, αλλά γιατί μέσω της θάλασσας και ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα μπορεί να διακρίνουμε κάποιες ακτίνες ελπίδας σε εποχές που ζούμε. Κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Πάντοτε σας αποχαιρετούμε με ένα βίντεο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τροφή για σκέψη. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, χαιρετώ σας.
ξέχνα τη φήμη σου. Πάρ' την ευθύνη σου για αυτή τη γη που δουλειάζει. Σκέψου τα μέρη σου, πες το στο τέρι σου. Κι είναι στο χέρι σου, ένα παιδί σου φωνάζει. Δείξε μου πόσο σε νοιάζει. Πες το κλίμα, πες το κλίμα, πες το κλίμα.